Πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμα όριο, ότι το όριο της ακολουθίας 1 δια 3, 1 τετράγωνο και 5, 1 και 1, όταν το γίνει μεγαλύτερο του 1 για παράδειγμα ή του 0, δεν έχει σημασία εδώ, ότι είναι το 0. Αναμένουμε ότι θα είναι το 0, γιατί ο παρονομαστής που είναι ένα πολυόνυμο, βλέπετε όλοι οι συντελεστές είναι θετικοί, όταν το νι μεγαλώνει, μεγαλώνει και το πολυόνυμο πάρα πολύ, οπότε περιμένουμε να έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό και άρα περιμένουμε να είναι το 0. Πώς το δείχνουμε όμως? Και πάλι ξεκινάμε από ένα ε, ας το κάνουμε καλύτερα μπλε, ένα ε θετικό, έστω λοιπόν ένα ε θετικό που μας δίνεται. Εμείς τι πρέπει να βρούμε? Πρέπει να βρούμε ένα νι 0, που φυσικά θα είναι μια συνάντηση του ε, θα εξαρτάται από το ε, δεν γίνεται αλλιώς, τέτοιο ώστε αν το νι είναι πέρα από το νι 0, αυτό να συνεπάγεται ότι το 1 δια 3 νι τετράγωνο και 5 νι και 1 είναι μικρότερο του ε. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα παρονομαστή που εντάξει δεν είναι φοβερά πολύπλοκος, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο να δουλεύεις μαζί του να κάνεις πράξεις ή να λύνεις ανισότητες ως προς το νι. Εδώ θα μπορούσαμε δηλαδή εδώ πέρα, αν ήμασταν πάρα πολύ καλοί στις πράξεις και υπομονετικοί, να πιάσουμε αυτή εδώ την ανισότητα, ότι το ε είναι σταθερό, είναι δοσμένο, σταθεροποιημένο, είναι μια ανισότητα ως προς n και να λύσουμε ως προς n, να δούμε ποια είναι η ελάχιστη τιμή του n που θα μας ικανοποιήσει αυτή την ανισότητα. Όμως αυτό είναι πάρα πολύ δουλειά και δεν υπάρχει και λόγος να γίνει. Αρκεί αυτή εδώ η ανισότητα να βγει ως πόρισμα κάποιας άλλης απλούστερης. Και αυτό που κάναμε εδώ πέρα είναι ότι ξεκινάμε το γενικό όριο της ακολουθίας μας, 3 είναι τετράγωνο και 5 είναι και 1, και θα τον μεγαλώσουμε. Αν μεγαλώνοντάς τον βρούμε μια άλλη ακολουθία, την οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε μικρότερη από ε, και αυτή θα είναι μικρότερη από ε. Θα τον μεγαλώσουμε λοιπόν, έχοντας δύο πράγματα στο μυαλό μας. Πρώτον, να κάνουμε απλούστερη την παράσταση, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε μαζί της. Και δεύτερον, μην το παραμεγαλώσουμε και δεν μπορούμε μετά να δείξουμε το φράγμα μας. Δηλαδή, άμα το μεγαλώσουμε και το κάνουμε για παράδειγμα 1, που ισχύει προφανώς, δεν πρόκειται μετά να καταφέρουμε να δείξουμε το 1 είναι μικρότερο του ε. Αυτό είναι αδύνατο, αν το ε είναι μικρό. Άρα λοιπόν, όταν μεγαλώνω μια παράσταση, τη μεγαλώνω έχοντας αυτούς τους δύο σκοπούς στο μυαλό μας. Πρώτον, να το απλουστεύσουμε και δεύτερον, μην την παραμεγαλώσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μετά. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε? Θα πάμε στον παρανομαστή, όλα είναι θετικά στον παρανομαστή, και θα πετάξουμε το 5 είναι και 1. Θα μικράνουμε τον παρανομαστή, άρα μεγαλώνει το κλάσμα. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ. Αν καταφέρω να δείξω αυτήν εδώ την ανισότητα, τότε αυτόματα έχω δείξει και τούτην. Και αυτή είναι πολύ απλούστερη να δουλέψει κανείς μαζί της. Μπορεί εύκολα κανείς να τη λύσει, ως πως γίνει. Αυτή εδώ τη γράφουμε ισοδύναμα, ότι το 3 είναι τετράγωνο είναι μεγαλύτερο του 1 δια ε, διαρρούμε και το 3 είναι τετράγωνο μεγαλύτερο του 1 δια 3 ε, το ε θετικό, το σημαίνει το πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τετραγωνική ρίζα του 1 δια 3 ε. Άρα λοιπόν τι νι 0 θα πάρουμε? Θα επιλέξουμε το νι 0 να είναι ο επόμενος ακέραιος μεγαλύτερος από αυτόν τον αριθμό. Για παράδειγμα, μπορούμε να το επιλέξουμε έτσι. 1 δια 3 ε. Και επειδή θέλουμε και να έχουμε και αυστηρή ανισότητα, μπορεί να προσθέσουμε και ένα 1 εδώ πέρα. Αν λοιπόν το νι είναι μεγαλύτερο ή ίσο από αυτό το νι 0, τότε είναι μεγαλύτερο από τον πάνω στρογγυλωμένο ρίζα του 1 δια 3 ε, άρα είναι μεγαλύτερο από το 1 ρίζα του 1 δια 3 ε, και με τις ισοδυναμίες καταλήγουμε ότι ισχύει αυτό εδώ το πράγμα. Το. Και επειδή η ποσότητα που μας ενδιαφέρει η ακολουθία μας είναι ακόμα μικρότερη, έχουμε αποδείξει το φράγμα που θέλαμε. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε μια πολύ παρόμοια ακολουθία. Είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη, μόνο που τώρα έχουμε ένα μείον 5 νι συν 1 στον παρανομαστή. Λοιπόν, εδώ κανείς πρέπει καταρχήν να είναι προσεκτικός. Γιατί? Γιατί επειδή ο παρονομαστής δεν είναι ξεκάθαρα θετικός, μπορεί να τύχει για κάποιες τιμές του n να κάνει 0. Οπότε έχουμε πρόβλημα και να το γράψουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Όμως αυτό το πολυόνυμο, 3 νι τετράγωνο πλην 5 νι συν 1,
θα είναι, μπορεί να πάρει τη τιμή 0, αλλά θα την πάρει για μια-δυο τιμές του N, όχι παραπάνω. Έτσι, πολυόνυμο είναι, έχει το πολύ δύο ρίζες. Άντε να υπάρξουν λοιπόν δύο τιμές του N που έχουν προβληματικό παρανομαστή. Εμείς όταν μιλάμε για το όριο μιας ακολουθίας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συμπεριφορά της ακολουθίας για μεγάλες τιμές του N. Δεν μας ενδιαφέρει αν αυτή η ακολουθία ορίζεται ή όχι για ανιήσων 3 ή 15, διότι το N μεγάλο είναι που θα μας πει αν υπάρχει το όριο ή όχι. Αυτή η ακολουθία λοιπόν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει, αν το πούμε τον όρο χ, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει για N μεγαλύτερο ή ίσο, ξέρω από το 100, είμαι σίγουρος ότι το 100 είναι μια χαρά, ότι όλα τα N μεγαλύτερο το 100, ο παρανομαστής είναι αυστηρά θετικός. Και απλά να ασχοληθούμε με το όριο, έχοντας υπόψη μας ότι δεν πρόκειται ποτέ να κοιτάξουμε τα N που είναι μικρότερα το 100. Δεν έχει καμία σημασία εξάλλου, διότι τα μεγάλα N είναι που καθορίζουν την ύπαρξη του όριου ή όχι. Ωραία. Αφού το βγάλαμε τώρα αυτό στην άκρη, ότι δεν μας πειράζει ο παρανομαστής, τι θα κάνουμε. Θα πάμε και θα κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν. Θα πάρουμε δηλαδή το γενικό μας όρο και θα πάμε να τον μεγαλώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε και να το απλουστεύσουμε, ώστε να μπορούμε να λύσουμε την ανισότητα μετά και να μην το μεγαλώσουμε και πάρα πολύ και τελικά βγάλουμε κάτι που δεν ισχύει. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Καταρχήν δεν μπορούμε να πάμε να διαγράψουμε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί όλο αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι και αρνητικό, γιατί έχει ένα μεγάλο πλήν εδώ πέρα, έτσι. Άρα το να διαγράψει κανείς αυτό το κομμάτι από τον παρανομαστή δεν μικραίνει κατά ανάγκη ο παρανομαστής και άρα μεγαλώνει το κλάσμα. Θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά τα τετράγωνα που έχουμε εδώ για να το ταιριάξουμε μαζί με τα υπόλοιπα και να φτιάξουμε κάτι θετικό. Λοιπόν, θα το γράψουμε λοιπόν όλο αυτό ως 1 δια 2 νη τετράγωνο και νη τετράγωνο πλην 5 νη και 1 που είναι ίσο με το 1 δια 2 νη τετράγωνο και βγάλουμε κενό παράγοντα το νη, νη επί νη πλην 5 συν 1. Τώρα κοιτάξτε, αυτή εδώ η ποσότητα είναι θετική. Εμείς θα θέλαμε να είναι θετική, πότε την πετάξουμε. Λοιπόν, είναι θετική. Είναι. Όταν το νη ξεπεράσει το 5, το νη πλην 5 είναι θετικό, το νη είναι πάντα θετικό, όλο αυτό είναι θετικό. Για νη λοιπόν μεγαλύτερο στο 5, αυτό εδώ πέρα είναι θετικό. Άρα, ούτως ή άλλως εμείς ενδιαφερόμαστε για νη μεγαλύτερο στο 100, για μεγάλα νη, οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι μικρότερο ίσο από το 1 δια 2 νη τετράγωνο και αρκεί να εξασφαλίσουμε ότι αυτό είναι μικρότερο του ε, που άμα λύσουμε αυτή την ανισότητα, παίρνουμε ότι το νη τετράγωνο είναι μεγαλύτερο του 1 δια 2 ε, δηλαδή ότι το νη είναι μεγαλύτερο του ρίζα 1 δια 2 ε, και άρα θα διαλέξουμε το νη 0 μας να είναι το άνω στρογγύλωμα της ρίζας του 1 δια 2 ε. Βάλω και κάνα δύο μονάδες ακόμα για να είμαστε σίγουροι και έτσι έχουμε λύσει και αυτό το παράδειγμα.